Εμείς αυτή την μυρολατρεία δεν τη δεχόμαστε. Εμείς προτείναμε ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο όχι μόνο θα οδηγήσει νωρίτερα σε μηδενικά δημοσιονομικά ελλείμματα, όχι μόνο θα οδηγήσει στην τετραετία σε πολύ μικρότερο χρέος, αλλά θα επιτρέψει, αφού θα μηδενίσουμε και θα συγκρατήσουμε το χρέος, να απαλλαγούμε και από τους όρους του μνημονίου. Κυρίως δηλαδή να απαλλαγούμε από το φαύλο κύκλο, τον ηφαισιακό φαύλο κύκλο, μια ώρα αρχίτερα. Και μην κάνετε λάθος. Ο λόγος που πρέπει να απαλλαγούμε από τους όρους του μνημονίου δεν είναι ότι θέλουμε να θετήσουμε όσα ήδη υπέγραψε η Ελλάδα. Αντίθετα, έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι θα τιμήσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις ως κράτος με συνέπεια, συνέχεια και φιλότιμο. Αλλά η λογική του μνημονίου οδηγεί σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Όλοι οι σημαντικοί ξένοι οικονομολόγοι και παρατηρητές το παραδέχονται αυτό, προειδοποιούν γι' αυτό. Και γι' αυτό άλλωστε και τα spreads, αν τα δείτε, εξακολουθούν να βρίσκονται υψηλά, πολύ υψηλά, 780 κάτι ήταν σήμερα το πρωί, μετά την υπογραφή του μνημονίου. Γιατί άραγε? Γιατί πολύ απλά όλοι διαβάζουν το ίδιο πράγμα. Μόνο η κυβέρνηση και όσοι τη στήριξαν δεν το βλέπουν, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, από τον οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Εμείς θέλουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο μια ώρα αρχίτερα. Και ξέρουμε ότι σε μια διετία, από την ώρα που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας, θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Σήμερα. Σήμερα. Αντίθετα, εφαρμόζοντας κατά γράμμα το μνημόνιο, θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγαλύτερη ύφεση, σε πολύ βαρύτερο χρέος και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγούμε τότε στις αγορές και να δανειστούμε μετά το 2014. Εμείς προτείναμε λοιπόν έναν άλλο δρόμο, ένα άλλο μείγμα πολιτικής, μια άλλη αληθινή διέξοδο από την κρίση. Το μνημόνιο οδηγεί σε μείωση του ελλείμματος, αλλά αύξηση του χρέους με μακροχρόνια ύφεση. Εμείς προτείνουμε μηδενισμό του ελλείμματος ταχύτερα και μείωση του χρέους με ανάκαμψη άμεσα και ανάπτυξη μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτό το τελευταίο, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη, και μιλάμε βέβαια τώρα για ανάκαμψη, είναι και οι προϋποθέσεις και για μια πραγματική αλλαγή στο ασφαλιστικό. Όμως η λέξη ανάκαμψη και ανάπτυξη λείπουν συστηματικά και απελπιστικά από το λεξικό του κυρίου Παπανδρέου. Στο δικό του το λεξικό κυριαρχούν οι λέξεις ανεργία και λουκέτα, για να καταλάβετε ότι μόνο σε σχέση με πέρσι η οικοδομή έχει πέσει φέτος ένα 35%. Και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται το βάθος της ύφεσης στην οποία ρίχνει τον ελληνικό λαό και τις επιπτώσεις πάνω στην ανεργία, ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά. Εμείς έχουμε επιπλέον δεσμευθεί να αποκαταστήσουμε τις συντάξεις των χάμηλων συνταξιούχων άμεσα. Και εδώ δεν χρειάζεται να απαλλαγούμε από το μνημόνιο, αρκεί να βρούμε να κόψουμε από αλλού. Και εμείς εντοπίσαμε αρκετούς κωδικούς του προϋπολογισμού και άλλες δυνητικές πηγές. Το δεύτερο που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι ότι με μακροχρόνια διατηρήσιμη όμως ανάκαμψη, ανάπτυξη, που θα πετύχουμε στη συνέχεια, μπορούμε να αποκαταστήσουμε συντάξεις αξιοπρεπείς και δίκαιες. Αξιοπρεπείς ώστε να μπορούν να ζήσουν οι απόμαχοι της ζωής και δίκαιες ώστε να μην υπολείπονται από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών τους. Να μην δηλαδή τους κλέβει το κράτος άλλο. Ώστε να μάθουν να θεωρούν το κράτος υπέρμαχο των δικαιωμάτων τους, όχι διαρρήκτη των αποταμιευμάτων τους. Γιατί οι εισφορές που δίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία είναι αποταμιεύματα. Αν τα έβαζαν στις τράπεζες, αν τα τόκιζαν, θα έπαιρναν πολύ μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που σήμερα τους υποσχόμαστε. Άρα τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το κράτος τους κλέβει. Αυτό δεσμευόμαστε εμείς όταν σταματήσει, και για να σταματήσει η χώρα χρειάζεται να μπει στην τροχιά της ανάκαμψης, ανάπτυξης. Το ΠΑΣΟΚ βυθίζει τη χώρα σε βαθιά ύφεση, το ξέρει, δεν μπορεί να εγγυηθεί συντάξεις που προϋποθέτουν ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πλέον με τα μέτρα αυτά μόνο ύφεση. Αυτή την ύφεση είναι που αποκαλεί σωτηρία της χώρας. Εμείς υποσχόμαστε άλλο δρόμο εξόδου με ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να λύσει και το ασφαλιστικό. Εδώ είναι το θέμα μας.
Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια κοινωνία κρίνεται τελικά από το πώς φέρεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Σε αυτούς που βρίσκονται στην αυγή της ζωής, στους νέους, και σε εκείνους που βρίσκονται στη δύση της ζωής, στους ηλικιωμένους. Τα ασφαλιστικά νομοσχέδια της κυβέρνησης τσακίζουν και τους πρώτους και τους δεύτερους. Στους νέους τάζουν συντάξεις πείνας, στους ηλικιωμένους δίνουν συντάξεις πείνας. Στους νέους σκοτώνουν τις προσδοκίες τους, στους ηλικιωμένους διαψεύδουν τις προσδοκίες τους. Δεν ξέρω στα αλήθεια τι είναι χειρότερο. Εγώ το μόνο μπορώ να πω είναι ότι με αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε, για το οποίο μέσα από όλα τα μοντέλα τα οποία μεταχειριστήκαμε, τα οικονομετρικά, τις συγκεκριμένες αριθμητικές δεσμεύσεις, την ποσοτικοποίηση για μια σειρά από παραμέτρους, την τοποθέτηση εν γνώση ότι εκείνη την ώρα παίρνουμε ρίσκο διακινδυνεύοντας για το αύριο τι θα μας πούν, πήραμε και μεταβλητές και τις κάναμε παραμέτρους. Εν γνώση όλων αυτών έχουμε προτείνει ότι αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Δεν υπήρχε διάθεση για απάντηση. Δεν υπήρχε διάθεση για γόνιμο διάλογο. Αρνήθηκε η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου και δια του Πρωθυπουργού να απαντήσει συγκεκριμένα στα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία παραθέσαμε. Στα στοιχεία δηλαδή της ελπίδας, της στρατηγικής ελπίδας την οποία δώσαμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε με έναν άλλο δρόμο εξόδου από την κρίση, πέρα από τα σημερινά αδιέξοδα στα οποία έχει βάλει τον ελληνικό λαό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πολύ.